Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, Τάσο Κουρεπίνη, Αριπλάκα Τάσο Κουρεπίνη, καλώς ορίσατε στο Game Challenge. Πόσο καλά ξέρεις το συμπέκτη σου. Να σας πω ότι οι ερωτήσεις που θα σας κάνω είναι διαφορετικές για τον καθένα. Δεν θα είναι όπως τον υπολείπον, γιατί σας γνωρίζετε λίγο περισσότερο. Λοιπόν, ποιος θα ξεκινήσει, ο Άρης ή ο Τάσος? Ο Τάσος. Εγώ ξεκινάω. Λοιπόν, Τάσο, μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Ο Άρης έχει παίξει ομάδα του εξωτερικού? Μπορεί να έχει παίξει και στην Πολώνια. Δεν είμαι και σίγουρα. Στην Κίτερ Πολώνια? Όχι. Όχι στο μπάσκετ, κανονικά στην Πολώνια. Σε ιταλική ομάδα? Ναι, φυσικά. Πάρα πολύ ωραία. Έχει αγωνιστεί σε παιχνίδια μπαράς για άνοδο και αν ναι, με ποια ομάδα? Νομίζω πως όχι. Θα είναι φέτος η παρθενική του φορά. Μπορεί να ανέβουμε και κατευθείαν όμως, κάτσε ρε φίλε. Ισχύει και αυτό. Ποιος είναι ο αγαπημένος αριθμός? Του Άρη, του Λάκα. Το 3. Το 3. Ποιο είναι το άλλο αγαπημένο του άθλημα πέρα το ποδόσφαιρο? Δεν ξέρει τίποτα άλλο. Στο μπάσκετ όμως πιστεύω ότι είναι καλός. Λόγω ύψους. Έχει γούρια πριν το παιχνίδι? Ο Άρης, όχι, δεν έχει. Τίποτα. Άρη. Τίποτα, πρέπει να μιλάει για άλλον μάλλον. Λοιπόν, πάμε. Πλάκα για Κουρεπίνη τώρα. Ναι. Να δω πώς το ξέρεις. Πες μου άλλες τρεις ομάδες που έχει παίξει ο Κουρεπίνης. Φωστήρας. Σίγουρα. Κρουσόνας. Και στη Μάτσο United. Πρώτη μεγάλη και στη Μάτσερ, City ή United? Δεν είμαι. Λοιπόν, ωραία. Πόσα χρόνια αγωνίζεσαι στον Ιωνικό? Εύκολο, ο δεύτερος. Ποιος είναι ο αγαπημένος αριθμός? Βρήκα μία, εγώ είδες, εγώ τη βρήκα. Βέβαια, εννοείται. Ναι, ποιος είναι ο αγαπημένος αριθμός? Το 1. Έχει γουριά πριν το παιχνίδι? Όσο είμαστε από διτήρια δεν έχω παρατηρήσει κάτι. Τώρα αν κάνει τίποτα πριν το παιχνίδι και το κρατάει και στο δίκτυο. Η προηγούμενη του ομάδα ποια ήταν? Φωστήρας. Πώς τα πήγατε, πώς λέτε ότι τα πήγατε? Λοιπόν, ο Άρης, βρήκε ένα. Τι ένα? Μόνο το πρώτο, την τελευταία του Φωστήρα. Τις τρεις ομάδες και την άλλη. Α, δεν έχεις παίξει τον Κρουσόνα. Δεν έχω παίξει τη Μάτσερ Γιουνάιτεντ σίγουρα. Ναι, κατά τα δεδομένα. Ούτε στον Κρουσόνα. Ναι. Στον Κρουσόνα. Απλά είναι το χωριό μου ο Κρουσόνας. Α, ωραία. Σε Εγάλεο. Ναι. Και Ηλυσιακός. Εγάλεο το ξέχασα. Άρη, πόσο καλά έχει πάει από σε σχέση με σένα? Έχει πάει χειρότερα, σίγουρα χειρότερα. Πρέπει να έχει 0 στα 4. 0 στα 5, 5 είναι η ερώτηση. 0 στα 5. Λοιπόν. Μπορεί, εντάξει, μπορεί να μην γνωριζόμαστε σε αυτά που ρώτησες. Στην Πολώνια δεν είχες καμία τέτοια, μόνο διάβαζες? Δεν ήμουν στην Πολώνια, ήμουν σε άλλο μέρος. Σάντα, πώς είπες? Σάντα Τσετσίλια λέγεται. Στην Πολώνια όμως δεν είναι? Όχι, Σεσίλια, Σεσίλια. Οπότε λοιπόν μπορείτε να δώσετε τα χέρια, συγχαρητήρια. Και να είστε καλά, δεν πειράζει. Υγεία, χαρά και ευτυχία.